Πίτσομη, μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Έχω το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Είναι ότι εδώ έχω μπροστά μου, το έχω μπροστά μου ένα εξώδικο, το οποίο προσπάθησε να εμποδίσει. Ακούστε με λίγο, αν έχει την καλοσύνη. Έχω ένα εξώδικο μπροστά μου, το οποίο στέλνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Κελπνό. Αν θυμάμαι καλά, εκεί προείσταται ο κύριος Πουλής, μάρτυρας τον οποίο εμείς έχουμε εξετάσει, που απαγορεύει στην κυριολεξία και μου θυμίζει άλλες εποχές, μία κατά τη γνώμη μου ανώδυνη συνέντευξη που δίνει η κυρία Παπασπύρου στη δημοσιογράφο τη Γιάννα την Παπαδάκου. Όποιος διαβάσει το εξώδικο θα θυμηθεί κάποιες παλιές εποχές όπου η λογοκρισία έδινε και έπαιρνε. Παρόλα αυτά, προς τιμήν του, ο σταθμός αδιαφόρησε για αυτό το εξώδικο. Η εκπομπή παίχτηκε κανονικά το Σάββατο το βράδυ και ελέγχθησαν αυτά που ελέγχθησαν. Θέλω να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία, του τι συνέβη, μας αφορά άμεσα, γιατί είναι Κελπνό και μόνο Κελπνό, τα εξής. Πρώτον, απίστευτα εικονικά τιμολόγια ενός εκατομμυρίου 39.000 τόσων. Επίσης, ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 300.000 έγγραφα και θα πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτά τα έλεγε η κυρία Παπασπύρου. Επίσης, για να συνοηθούμε, μέχρι πρότινος εκρύβεται το υλικό. Δυσκολίες στην έρευνα και δεν υπάρχουν βιβλία που να δείχνουν που πήγαιναν τα λεφτά, ενώ είχε χαθεί μεταξύ άλλων και το πρωτόκολλο. Δημόσια αυτά, η κυρία Παπασπύρου. Τα στοιχεία πλέον υπάρχουν, το υλικό υπάρχει. Τι θέλω να πω. Χωρίς να αναφέρει κανένα όνομα η κυρία Παπασπύρου, έγινε μια γιγάντια προσπάθεια, σας λέω, με ένα εξώδικο να εμποδιστεί μια συνέντευξη που στην ουσία έλεγε αυτά που λέει σήμερα ο κύριος Ευαγγελάτος, αυτά που έχει πει πολλές φορές ο Γρηγόρης ο Πεπόνης και ο Βασίλης ο Φλωρίδης, αυτά που έχουν πει οι ορκωτοί λογιστές, αυτά που έχει πει η κυρία Σκοπούλη και αυτά που έχουν πει δεκάδες άλλοι, ότι το Κελπνό ήταν άντρο διαφθοράς, με απλά ελληνικά. Τελειώνω, εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, απλά να ξέρουν κάποιοι ότι στη Βουλή μερικοί δεν ήρθαμε ούτε δημόσιες σχέσεις να κάνουμε, ούτε να πλουτίσουμε. Απλά ελληνικά. Και είμαστε αποφασισμένοι ότι έχει σχέση με διαφθορά και διαπλοκή που είναι χειροπιαστή. Αυτά που λέω, Ευαγγελάτος, είναι λίγα, σας το λέω εγώ. Είναι χειροπιαστή. Θυμάμαι εγώ που οι βηματοδότες κάνανε στην Κύπρο 5 εκατοστάρια και τους παίρναμε εμείς 3,5 χιλιάρικα. Σας λέει για το πόρισμα του 4. Τι θέλω να πω. Επιβεβαιώνω, όχι μόνο επιβεβαιώνω, επαυξάνω αυτά που είπε. Είναι λίγα κιόλας. Τελειώνω και λέω το εξής. Κανείς, εμείς δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι εδώ. Και αν πρέπει να πάμε σπίτι μας, μόλις γίνουν εκλογές να μας στείλουν σπίτι μας όσοι θέλουν. Αλλά δημόσιοι υπάλληλοι που θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς κάποιων δίθεν εργαζομένων του Κελπνό, δεν περνάνε εδώ μέσα. Ο κύριος...